ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου του 1966, όταν το επιβατηγό οχηματογωγό Ηράκλειον βυθίστηκε στη Φαλκονέρα, στο μέσο του δρομολογίου του από τα Χανιά για τον Πειραιά, παίρνοντας μαζί του 250 ανθρώπινες ψυχές. Στα παγωμένα νερά του Αιγαίου γράφτηκε μια από τις πιο μελανές ιστορίες της ναυσιπλοείας της χώρας, με το Ηράκλειο που είχε καθυστερήσει για 20 λεπτά να ξεκινήσει από το λιμάνι της Ούδας για να προλάβει και να επιβιβάσει ένα φορτηγό βάρους 25 τόνων, λίγες ώρες μετά να βουλιάζει εξαιτίας αυτού ακριβώς του φορτηγού. Στο Αιγαίο που έβρεχε, έπνεαν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ και μετά τις 2 τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, ο κλειδονισμός στο πλοίο είχε γίνει έντονος. Ο ασυρματιστής μόλις που πρόλαβε να εκπέμψει σήμα κινδύνου στις 2 και 6 πρώτα λεπτά. Σως από Ηράκλειο, βυθιζόμαστε. Όπως αποδείχθηκε, η σφοδρή θαλασσοταραχή και οι αναταράξεις μετακίνησαν το φορτηγό από τη θέση του, αυτό χτύπησε με δύναμη στα τυχώματα του γκαράζ και όταν η δεξιά μπουκαπόρτα υποχώρησε, τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν τον γκαράζ. Μέσα σε λίγα λεπτά το πλοίο είχε βυθιστεί. Μόλις 47 επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να σωθούν. Οι μαρτυρίες για τη βύθιση του Ηράκλειον ακόμα και σήμερα συγκλονίζουν, ενώ άνθρωποι που εργάστηκαν στο πλοίο, όπως ο κύριος Μιχάλης Ναλετάκης που σταμάτησε τα δρομολόγια μερικούς μήνες πριν, όπως λέει, ποτέ δεν θα ξεχάσει ότι μέσα στο Αιγαίο χάθηκαν άνθρωποι που γνώρισε και συνεργάστηκε και άνθρωποι που πήγαιναν να δουν από την Κρήτη τους δικούς τους στην Αθήνα που δεν έφτασαν ποτέ. Μπήκε έτσι εγκάρσια, δεν είχε άλλο χώρο και λένε τώρα ότι... Να φτιάξει το φορτηγό, χτυπούσε μπρος πίσω τον καταπέλτη και έσπασε ο καταπέλτης. Ήταν στα πλάγια, δεν ήταν μπροστά, πίσω να πω ο καταπέλτης, πανηγύ, ήταν στα πλάγια. 2,5 ώρα περίπου να βάγισε, 3 ώρα είχε βουλιάξει δυστυχώς, πολύ γρήγορα. Στα Χανιά, το μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη των νεκρών στέκει μέχρι και σήμερα για να θυμίζει μια από τις μεγαλύτερες και τραγικότερες στιγμές για το νησί. Μια υπόθεση που νομικά έκλεισε στις 21 Μαρτίου του 1968 με την καταδίκη του Χαράλαμπου Τυπάλδου, ενός από τους πλειοκτήτες του Ηράκλειον, του διευθυντή της εταιρείας Παναγιώτη Κόκκινου και δύο αξιωματικών του πλοίου με ποινές φυλάκισης από 5 έως 7 έτη, ηθικά όμως δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει ποτέ. Κι αν το Ηράκλειο σόκαρε την κοινωνία, έμελε να μην είναι το μόνο που θα έμενε στην ιστορία ως χτύπημα για την Κρήτη, αφού 3 ακριβώς χρόνια μετά, 8 Δεκεμβρίου, μια πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και αυτή από τα Χανιά για την Αθήνα, κατέπεσε στα βουνά της Κερατέας. Ο κυβερνήτης στις 8:45 το βράδυ δίνει ενημέρωση στον πύργο ελέγχου. Πετούμε πάνω από το Σούνιο. Προσγείωση σε 5 λεπτά. Μέσα στα επόμενα 5 λεπτά όμως δεν ακολουθεί η προσγείωση, αλλά η πτώση που στέλνει στο θάνατο 90 ανθρώπινες ζωές. Με τους κατοίκους της Κερατέας που έχουν δει το αεροπλάνο να φτάνει μέχρι τις σκεπές των σπιτιών τους, σοκαρισμένοι να προσπαθούν να συνέλθουν και να βοηθήσουν. Ο καιρός βροχερός σε όλο το ταξίδι. Η πτήση με καθυστέρηση γιατί ο κυβερνήτης αναγκάζεται να κάνει παρεκκλήσεις για να αποφύγει το μέτωπο της κακοκαιρίας. 2 λεπτά πριν από την προσγείωση, η καταιγίδα και οι δυνατοί νότιοι άνεμοι οδηγούν το αεροσκάφος προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και ενώ στον πύργο μετά την ανακοίνωση της προσγείωσης αναμένουν να δουν το αεροσκάφος, αντί αυτού λαμβάνουν το τελευταίο μήνυμα. Χάνω ύψος, χάνω ύψος. Και μετά σιωπή. Το αεροπλάνο περνά ξιστά από τον Τρούλο του Αγίου Δημητρίου της Κερατέας και καταπέφτει στο Πάνιο Όρος ή αλλιώς στο Κερατοβούνι. Το αεροπλάνο συντρίβεται με το εμπρόστιο τμήμα σε χαράδρα, η άτρακτος αποκολλάται και εξφενδονίζεται με τους νεκρούς επιβάτες 90 στον αριθμό μαζί με τα μέλη του πληρώματος σε μια περίμετρο 1500 μέτρων. Η επιχείρηση μεταφοράς των νεκρών δύσκολη. Η πεζοπορία για να φτάσουν στο σημείο τα πληρώματα διαρκεί πολύ, ενώ και η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στα συντρίμια καίει μέχρι τα ξημερώματα. Μία ακόμη τραγωδία για το νησί και όχι μόνο, που ήταν και αυτή, 8η Δεκέμβρη, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.